Είπε, το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Μόνο εκ του Πατρός. Ανοίξτε στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, στίχος 26. Αν ο ένας του λόγος δημιούργησε τον ήλιο, δημιούργησε το φως, αυτός ο άλλος του λόγος άναψε τον άλλον ήλιο και είπε μια μεγάλη αλήθεια που αν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το φως του ηλίου και να κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτόν τον ήλιο, τότε μπορούμε να αμφισβητήσουμε και αυτή την αλήθεια. Ότι δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός. Όποιος τολμήσει να πει ότι δεν εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός, αλλά εκπορεύεται και εκ του Υιού, αυτός απαντάει. Αυτός προσβάλλει την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αυτός ξεφεύγει από την Ορθοδοξία, γίνεται αιρετικός. Αυτό έκανε ο Πάπας. Το δεύτερο. Εκείνος που είπε να δημιουργηθεί ο άνθρωπος και έπλασε τον άνθρωπο, λαμβάνοντας χώμα από τη γη και πλάθοντάς τον. Εκείνος που έδωσε ζωή στον άνθρωπο, εκείνος είπε και κάποιον άλλο λόγο. Εγώ και ο Πατήρ ένες με. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Αυτό σημαίνει ότι ο Πατήρ και ο Υιός είναι ενωμένοι. Έχουν την αυτή θεία ουσία. Έχουν ομού την ουσία της θεότητος, άρα είναι ομοούσιοι. Η λέξη ομοούσιος είναι θεολογικός και δογματικός όρος που εκφράζει μονολεκτικά με μια λέξη και με απόλυτη ακρίβεια την αλήθεια αυτή. Ότι ο Υιός και ο Πατήρ είναι ένα, έχουν την αυτή ουσία. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μας με επικεφαλής τον Μέγα Αθανάσιο έμειναν προσιλωμένοι στον θεολογικό αυτό όρο και μέχρι σήμερα αυτόν τον όρο επαναλαμβάνουμε και εμείς όταν λέμε το σύμβολο της πίστεως. Ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Αντιθέτως ο Άριος, κλείνοντας με το μυαλό του, νόμισε ότι ο Πατήρ και ο Υιός δεν είναι της αυτής ουσίας, αλλά είναι ομοίας ουσίας ο Υιός προς τον Πατέρα. Επέμενε δηλαδή στον ορθόδοξο όρο ομοούσιος να προσθέτει ένα γιώτα. Οπότε το ομοούσιος γινόταν ομοιούσιος. Οι πατέρες όμως δεν υποχώρησαν, διότι με την προσθήκη του γιώτα αυτού του τόσο μικρού γράμματος αλλοιωνόταν όλο το περιεχόμενο της πίστης. Αν ο Χριστός λεγόταν ομοιούσιος και όχι ομοούσιος με τον Πατέρα, τότε έπαμε να πιστεύετε ότι είναι Θεός. Ομοούσιος θα πει, όπως είπαμε, ότι έχει την Θεία ουσία, την θεότητα ομού, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα. Έχει δηλαδή την ίδια ουσία με τον Θεό Πατέρα, άρα είναι Θεός. Και επειδή ο Χριστός είναι πράγματι Θεός, γι' αυτό μόνο Αυτός λέγεται ομοούσιος με τον Πατέρα. Ενώ ομοιούσιος, δηλαδή ομοίας ουσίας με τον Πατέρα, είναι και κάθε άνθρωπος. Όλοι εμείς δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αυτό το καθομοίωση του Θεού σημαίνει ότι με την καλλιέργεια του κατ' εικόνα μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο καθομοίωση. Να ομοιάσει δηλαδή με τον Θεό, να γίνει μικρός Θεός, να θεωθεί κατά χάρη. Όποιος λοιπόν ονομάσει τον Χριστό ομοιούσιο με τον Πατέρα, αυτός τον κατεβάζει από τον θρόνο της θεότητος. Τον κάνει απλόν άνθρωπο. Κτίσμα δηλαδή και όχι κτίστη των απάντων. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες έμειναν ανυποχώρητοι σε αυτό το γιώτα. Δεν το δέχτηκαν. Δεν δέχτηκαν το ομοιούσιος. Ομοιούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τρίτον. Αυτός που με έναν λόγο είπε και εκτίστηκε η γη, αυτός δια της Αγίας Γραφής είπε και κάτι άλλο.
ότι ο Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως. Αφού όμως ο Χριστός, σύμφωνα με όσα είπαμε προηγουμένως, είναι Θεός, ο ουσίος με τον Πατέρα, άρα εκείνη που τον γέννησε, δεν γέννησε άνθρωπο, αλλά γέννησε Θεό και επομένως λέγεται Θεοτόκος. Ο όρος Θεοτόκος είναι και αυτός ένας δογματικός όρος, ο οποίος με τη θεολογική ακρίβεια μας δίνει το περιεχόμενο της πίστεώς μας αλόγινο. Θεοτόκος λέγεται η Παναγία, διότι έτεκε Θεόν. Σε αυτό το σημείο οι αιρετικοί παραφύρουν την αλήθεια. Δεν δέχονται τον όρο Θεοτόκος. Ο Νεστόριος και οι άλλοι μονοφυσίτες που τον ακολουθούσαν έλεγαν την Παναγία όχι Θεοτόκο, αλλά Χριστοτόκον. Ότι γέννησε τον Χριστό, δηλαδή. Χριστός, δηλαδή Μεσσίας, ήταν εκείνος που περίμεναν για να λυτρώσει τον κόσμο. Δέχονται ότι γέννησε τον Χριστό, τον Μεσσία, αλλά αν δεν την πουν Θεοτόκο, τότε σημαίνει ότι αυτός που ήρθε και γεννήθηκε δεν λυτρώνει τον κόσμο. Δεν είναι ο Θεός που έχει τη δύναμη να σώσει. Είναι ένας απλός προφήτης και χρησμένος όπως όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό και εδώ οι πατέρες, με επικεφαλής τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, επέμεναν στον όρο Θεοτόκος και δεν δέχθηκαν τον όρο Χριστοτόκος που έλεγαν οι αιρετικοί. Όποιος ονομάζει την Παναγία Χριστοτόκον, αυτός δηλώνει ότι εκείνος που γεννήθηκε από εκείνη δεν είναι Θεός, είναι απλός άνθρωπος. Είδου λοιπόν ποιοι είναι οι αιρετικοί και με τι δόλιο τρόπο παραφύρουν τις αλήθειες της Εκκλησίας, τα λόγια του Θεού και δημιουργούνται οι αιρέσεις. Τέτοιοι αιρετικοί είναι αυτοί που αναφέραμε. Ο Νεστόριος, ο Άριος, ο Πάπας, οι Προτεστάντες, μέχρι και τους σημερινούς αιρετικούς των ημερών μας, τους Χιλιαστάς και τους άλλους. Και είδουν πώς έφτασαν οι αιρετικοί να γίνουν αιρετικοί. Έθεσαν την ανθρωπίνη σκέψη και κρίση πάνω από τα λόγια του Θεού. Δεν κοίταξαν την ακρίβεια με την οποία διατυπώνονται τα λόγια του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Άλλος είπε, όχι το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, αλλά προσέθεσε και εκ του Υιού εκπορευόμενο, ή λατινιστή φιλιόμενο. Άλλος, το ομοούσιον το πατρί, το έκανε ομοιούσιον το πατρί. Κι άλλος, το Θεοτόκον, το έκανε Χριστοτόκον. Αλλά όταν μιλάμε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Όταν μιλάμε για τον Θεό και για τις αλήθειες της πίστεως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, υπακοή και πειθαρχία, ταπείνωση του νου μας και υπακοή και προσαρμογή στα λόγια του Θεού όπως ακριβώς διατυπώθηκαν. Και τώρα, αφού είδαμε ποιοι είναι οι αιρετικοί, πώς διαμορφώθηκαν, πώς δρούν, τι ζημιά κάνουν μέσα στην Εκκλησία και στις ψυχές μας, τώρα ας θέσουμε το θέμα. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντί τους. Από όσα είπαμε, καταλαβαίνουμε την ολέθρια δράση. Κάνουν ζημιά. Κάνουν ζημιά όχι υλική, η οποία μπορεί να διορθωθεί, αλλά κάνουν ζημιά πνευματική, της οποίας τα αποτελέσματα εκτείνονται στην αιωνιότητα και επομένως είναι ανεπανόρθωτα. Γιατί ό,τι είναι αιώνιο δεν αλλάζει. Η αρχή των σφαλερών πεπιθήσεων των αιρετικών βρίσκεται στην ανθρώπινη λογική, στην θεοποίηση του λογικού τους. Απέναντι στην Εκκλησία έδειξαν ανυπακοή και ανταρσία, έδειξαν υπερηφάνεια, έδειξαν πείσμα και αιμονή στο λάθος το οποίο εγκολπώθηκαν και επενόησαν. Όλα όμως αυτά είναι πάθη, είναι αμαρτίες που διχάζουν την ενότητα της Εκκλησίας, σχίζουν τον άραχο χιτώνα του Χριστού, οδηγούν τους ίδιους, τους αιρεσιάρχες και όσους τους ακολουθούν στην αιώνια απώλεια. Είναι μεγάλο το κρίμα των αιρετικών και γι' αυτό
τους περιμένει μεγάλη τιμωρία, όσους ιδίως πρωτοστάτησαν και παρέσυραν και άλλους, πήραν δηλαδή και άλλους στο λαιμό τους. Η τιμωρία θα έρθει, θα τους την αποδώσει ο Θεός την φοβερά εκείνη η μέρα της ανταποδόσεώς του της δικαίας. Μέχρι τότε όμως εμείς τι συμπεριφορά θα τηρήσουμε απέναντί τους? Το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ασφαλώς η συμπεριφορά μας απέναντι σε τέτοιους ανθρώπους δεν μπορεί να είναι ούτε φιλική, ούτε ουδέτερη απέναντί τους. Μπορούμε να συνεχίσουμε μια φιλική επικοινωνία μαζί τους ή αδιαφορώντας γι' αυτό να τους αφήσουμε να τους τιμωρήσει απλώς ο Θεός παραβλέποντας το κακό που έκαναν? Είμαστε αναγκασμένοι να λάβουμε θέση εναντίον τους. Όπως ένα κλέφτη, ένα παραχαράκτη, ένα νοθευτή των τροφίμων ή των φαρμάκων δεν τον καταγγέλνουμε μόνο στην αστυνομία και ζητούμε να τον συλλάβει, να τον περιορίσει και να τον τιμωρήσει, αλλά και εμείς οι ίδιοι αποφεύγουμε πλέον τη συναλλαγή μαζί του διότι νιώθουμε κίνδυνο, επειδή φοβόμαστε ότι συνεχίζοντας να συναλλασσόμεθα μαζί του θα βλαβούμε. Γι' αυτό όχι μόνο οι ίδιοι αποφεύγουμε τις επικοινωνίες μαζί του, αλλά και ειδοποιούμε κι άλλους να φυλακτούν από αυτόν. Το ίδιο πρέπει να συμπεριφερθούμε και απέναντι στους αιρετικούς, διότι είναι κλέφτες του ιερού της αυτού της πίστεως, διότι είναι παραχαράκτες της αληθείας, είναι νοθευτές της καθαρότητος της ορθοδοξίας μας. Αν επειδή ίσως αυτά θεωρηθούν μισαλόδοξα και αγενή από τον ευγενή εντός εισαγωγικών σημερινό κόσμο, ας καταφύγουμε και για το ζήτημα αυτό στις πηγές της πίστεώς μας, στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, για να δούμε τι επιτάσσει ο Κύριος. Τι διαβάζουμε λοιπόν πάνω στο θέμα που μας απασχολεί μέσα στα ιερά μας βιβλία? Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής της αγάπης, γράφει για τη στάση του Ορθοδόξου πιστού απέναντι στον κάθε αιρετικό. Β' Επιστολή Ιωάννου, στίχοι 10 έως 11. «Ήτης έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήν που φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρεν αυτό μη λέγεται. Ο γάρ λέγον αυτό χαίρεν, κοινωνεί της έγνης αυτού της πονηρής. Όποιος έρχεται, λέει, σε εσάς, και δεν φέρει την ορθόδοξο διδασκαλία και πίστη, δεν κρατάει την ορθόδοξο διδασκαλία και πίστη, ούτε να τον χαιρετάτε, ούτε στο σπίτι σας να τον βάζετε. Γιατί όποιος τον χαιρετά, επικοινωνεί και ενισχύει τα πονηρά του έργα». Είναι δε γνωστό ότι ο Άγιος Ιωάννης, επειδή την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν λουτρά στα σπίτια του καθενός, αλλά όταν είχε ανάγκη κάποιος να κάνει λουτρό πήγαινε σε δημόσια παρανία, όπως τα έλεγαν, πήγε κάποτε να κάνει λουτρό σε ένα δημόσιο παρανείο. Τον πληροφόρησαν όμως ότι μέσα βρίσκεται εκείνη την ώρα κάποιος αιρετικός ονόματι Κύριγδος, γνωστός για τις αιρετικές διδασκαλίες. Και τότε ο Άγιος Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, εκείνος που ονομάζει την αγάπη ότι είναι το γνώρισμα του Θεού και ότι πρέπει να το έχουμε όλοι για να είμαστε χριστιανοί, αυτός ο μαθητής της αγάπης τι είπε? «Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Μη και το βαλανίο συμπέσει ημίν έμπνον όντως κυρίνθου του της αληθείας εχθρού». Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Μη πέσει και μας πλακώσει το λουτρό, γιατί μέσα είναι ο κύριπτος, ο εχθρός της αληθείας. Αλλά αίρεσης, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι μόνο η παραφθορά του δόγματος. Είναι και η παραφθορά της ζωής, η εισαγωγή νέων ηθών και συνηθιών, ξένων προς την Ευαγγελική Πολιτεία. Γι' αυτό την ίδια στάση, τη στάση της αρνήσεως πάσης επαφής, συνιστά ο Απόστολος Παύλος, ο κορυφαίος Απόστολος και το σκεύος της εκλογής και για θέματα ηθικής αταξίας.